Κύριε Ατρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τους 105 και 5 από το ραδιόφωνο στο Κόκκινο. Καλημέρα. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω στον αέρα. Και θα ήθελα να σου πω πριν ξεκινήσω τις ερωτήσεις ότι είστε ένας από τους λίγους δημοσιογράφους που θα ήθελα να μιλήσω, γιατί η παραπληροφόρηση στην Ελλάδα κρατάει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Με συγκινείτε. Θα μας πείτε όμως τι ακριβώς εννοείτε επί του συγκεκριμένου. Ξαναπείτε μου, δεν άκουσα. Θα μας πείτε, λέω, τι εννοείτε για το θέμα της παραπληροφόρησης, για το συγκεκριμένο θέμα των εξελίξεων στην γείτονα, στην Τουρκία. Ναι, θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς κάποια site, όπως αναφέρατε, θέλουν να διαστρεβλώσουν τελείως την κατάσταση και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Τουρκία και να το θέσουν το θέμα ότι γίνεται κάτι και με τους Έλληνες εδώ πέρα, ότι κινδυνεύουμε και ότι πρέπει να βρούμε τρόπο διαφυγής, να ασφαλιστούμε και κάτι που δεν ισχύει καθόλου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όσο κίνδυνο διατρέχουμε εμείς, διατρέχει και ο κάθε ξένος και Τούρκος πολίτης αυτή τη στιγμή εδώ, και το μόνο που πρέπει να κάνει ο καθένας είναι να πάρει τα δικά του μέτρα αυτοπροστασίας. Μάλιστα. Τι συμβαίνει ακριβώς στην πόλη, κυρία Τρίδη? Αυτό που συμβαίνει στην πόλη είναι κάτι αυθόρμητο. Δεν έχει να κάνει με καθόλου, δεν είναι κάτι υποκινούμενο. Δεν ξέρω αν θα γίνει όμως, γιατί αυτή τη στιγμή διαχειρίζω μια σελίδα στο Facebook που λέγεται Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, και αυτά τα μηνύματα που μου στέλνουν οι Έλληνες από την Ελλάδα, γιατί εμείς εδώ πέρα σαν Έλληνες της πόλης και οι ομογενείς έχουμε πλήρη γνώση του τι συμβαίνει και δεν ανησυχούμε καθόλου. Για την ασφάλεια τη δική μας. Αυτά που μας στέλνουν λοιπόν οι Έλληνες περί πολέμου, περί αυτά που ανέβασε ένας Αυστραλός, που το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν παρασκεύασμα κάποιου άλλου, κάποιας άλλης εφημερίδας. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, έχει βγει ο λαός, έχει ξεσηκωθεί ο λαός ενάντια στο καθεστώς του Ερντογάν, ενάντια σε αυτήν την καταπίεση που βιώνει. Ναι μεν ο κόσμος στην Ελλάδα δεν μπορεί να καταλάβει ότι παρόλο που η Τουρκία έχει μια πολύ καλή οικονομία αυτή τη στιγμή, το μοντέλο όμως Ερντογάν σκοπεύει και αποσκοπεί μόνο στο κέρδος, αγνοώντας τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ο κόσμος, μαζί με όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί πριν λίγους μήνες, με αφορμή το γεγονός που γίνεται στο πάρκο, το οποίο αποτέλεσε... Αυτό είναι αφορμή, έτσι, αυτό το λέτε με τόσο καθαρά. Είναι η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι. Βγήκε στο δρόμο, διαδηλώνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οδοφράγματα στο κέντρο της πόλης και ο κόσμος βρίσκεται στην πλατεία Ταξίμ και μιλάμε για τρομερή οργάνωση. Πραγματικά κάτι τέτοιο δεν το έχω δει στην Ελλάδα, γιατί συμμετείχα και στο κίνημα των αγανακτισμένων, το οποίο προσωπική μου εμπειρία, έτσι, και το λέω με παράπονο αυτό, από άποψη οργάνωσης και ψυχής και οργάνωσης τέλος πάντων, είναι αυτό το κίνημα, μοιάζει με παιδική χαρά με αυτό που βλέπω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θέλω να πω στους ακροατές, αν άνοιξαν τώρα τους δέκτες, ότι μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Ιατρίδη, είναι Έλληνας κάτοικος της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, και ουσιαστικά πρέπει να σας πω ότι κατήγγειλε τα βρώμικα δημοσιεύματα, ψευδή δημοσιεύματα που αφορούν τάχα μου στην ασφάλεια των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, και μας δίνει τη δική του οπτική ως πολίτης της πόλης για το τι συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη σήμερα και στην Τουρκία γενικότερα. Ναι, παρακαλώ κυρία Τρίδη, πείτε μου. Πήρα την πρωτοβουλία να καταγγείλω επώνυμα τα όσα γράψανε αυτά τα site. Μπήκα δηλαδή σε κάθε δημοσίευμα και έγραψα επώνυμα το όνομά μου και το τηλέφωνό μου και τους λέω, είμαι ο Τάδε, το όνομά μου είναι αυτό, και λέτε ψέματα. Επίσης, διαχειρίζομαι και ένα site στην Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια, και ως απόδειξη το ότι λένε ψέματα, πήγα στο ελληνικό σχολείο στο Ζάπιο και στο αρμένικο σχολείο που είναι ακριβώς απέναντι, φωτογράφησα τα κτίρια. Με μεγάλη προσοχή προσπάθησα να δω άμα υπάρχει κάποια υλική ζημιά, ένα παράθυρο σπασμένο, οτιδήποτε. Το κτίριο ήταν απολύτως όπως ήταν στην προηγούμενη κατάσταση. Απλά το μόνο που συμβαίνει ήταν ότι ήταν στην καρδιά των γεγονότων, βρισκόταν στον δρόμο που
Στη μία πλευρά υπήρχε αστυνομία και στην άλλη διαδηλωτές. Και αναγκαστικά, όπως και όλα τα υπόλοιπα κτίρια, ελληνικά, τουρκικά και οτιδήποτε άλλο, δέχτηκαν τριγώνα. Μάλιστα. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Κυρία Τρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα από και την Αθήνα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.